αρμόδιο αντιδήμαρχο για την καθαριότητα και τα προβλήματα που τέλος πάντων αντιμετωπίζουν όλες τις δημοτικές κοινότητες. Βασικά το θέμα του προϋπολογισμού καθυστέρησε πάρα πολλά πράγματα και ουσιαστικά ο σχεδιασμός για την σωστή αποκομιδή, καλύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων ενδεχομένως να και το στρατηγικό σχεδιασμό από Σεπτέμβριο τέλος πάντων. Τώρα ό,τι μπορούν θα κάνουν αυτό καταλαβαίνω. Πάμε τώρα να δούμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Χατζάκη με αφορμή και την συνεδρίαση της τουριστικής επιτροπής τις προηγούμενες μέρες. Καλημέρα σας κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα. Μεγάλο το πρόβλημα των απορριμμάτων. Υπάρχει θέμα, έχει να κάνει και με το τουρισμό. Έτσι να έχουμε μια καθαρή πόλη είναι το α και το ω για το τουριστικό μας προϊόν και την εικόνα μας και τη ζωή μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζούμε στα σκουπίδια, έτσι λογικό. Πρώτα, μας ορίζει, μας ορίζει ναι. Και σαν τόπο εδώ για την, και για την επισκεψιμότητα αλλά και για την διαβίωση των μόνιμων εδώ στην περιοχή μας. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο γίνεται πιο έντονο κατά τους τωρινούς μήνες όπου αυξάνεται ο πληθυσμός του Δήμου, έτσι έστω και με αυτόν τον τρόπο. Συνεπώς οι ανάγκες για αποκομιδή απορριμμάτων και για διαχείριση απορριμμάτων γενικότερα μεγαλώνουν, αυξάνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, είχατε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση τις προηγούμενες μέρες που είχε να κάνει με τον τουρισμό και το σχεδιασμό της προβολής του προϊόντος μας, αν το καταλαβαίνω. Και μάλιστα για την επόμενη τριετία. Για πάμε να δούμε το κεντρικό μας έτσι. Μέχρι τώρα ήταν η χρυσή το μπραντ, έτσι. Χρόνια τώρα λέμε εμείς από εδώ ότι το μπραντ πρέπει να είναι ιερά πέτρα. Και, έτσι. Και πρέπει να επενδύσουμε στην πόλη μας. Καλή και η χρυσή, έτσι. Καλή και χρυσή η χρυσή. Αλλά νομίζω είναι απαραίτητη. Σωστά. Ναι. Αλλά το μπραντ πρέπει να είναι ιερά πέτρα και μετά χρυσή. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε, λοιπόν, έχουμε ένα πολύ όμορφο δήμο, το γνωρίζουμε από τα χωριά τα ορεινά μέχρι τις διαδρομές, τις περιπατητικές, τις παραλίες μας. Είναι η χρυσή μέσα. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει και μπορούμε να αναδείξουμε. Συνεπώς, στόχος μας είναι να έχουμε ένα συνολικό σχεδιασμό για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια προκειμένου να χτίσουμε αυτό που λέμε brand name ιερά πέτρα. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι απλό και γι' αυτό το σκοπό προτιθέμεθα να συνεργαστούμε με μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε αυτό το αντικείμενο προκειμένου να πηγαίνουμε με σταθερά και σίγουρα βήματα μπροστά, να μην κάνουμε δηλαδή αποσπασματικές κινήσεις τύπου προβάλλουμε τώρα σε ένα περιοδικό, μετά σε μια ιστοσελίδα και το καθεξής. Να είναι δηλαδή κάθε κίνησή μας να είναι μετρημένη, μελετημένη, να ξέρουμε το κόστος από την αρχή αλλά και το αναμενόμενο όφελος που θα έχουμε από εκεί. Ωραία. Ποιο είναι το κόστος και τι υπηρεσίες θα προσφέρει αυτή η εταιρεία στον Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο εναλλακτικές τις οποίες συζητήσαμε προχθές στην Επιτροπή Τουρισμού με τα μέλη της Επιτροπής Τουρισμού. Ουσιαστικά πρόκειται από ιδιωτικές εταιρείες. Το κόστος κυμαίνεται για το όλο παραδοτέο υλικό το οποίο είναι και μια έρευνα αγοράς, δηλαδή να δούμε πού είμαστε καταρχάς σαν τουριστικό δημοστή, ποιο είναι η πελατεία μας, τι θέλει από εδώ, τι περιμένει, έτσι να κάνουμε αυτό που λέμε μια έρευνα αγοράς, να δούμε το σημείο που είμαστε. Από εκεί πέρα να κάνουμε μια εξέταση, να δούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε σαν περιοχή, έτσι και στα οποία θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πορεία. Και το επόμενο κομμάτι είναι να δούμε ποια μέσα και ποιους τρόπους προβολής και πρόθεσης θα χρησιμοποιήσουμε και πού πάνω θα στοχεύσουμε, πού πάνω θα αυξήσουμε. Θα είναι η γαστρονομία μας, θα είναι ίσως το παραδοσιακό μοντέλο ήλιος και θάλασσα, που εντάξει αυτό όπως καταλαβαίνετε όσο περνάνε τα χρόνια το βλέπουμε ότι το προσφέρουν και άλλες περιοχές. Θα έχουμε κάτι ξεχωριστό το οποίο δεν το έχουμε αντιληφθεί αλλά όμως το αντιλαμβάνονται επισκέπτες και απλά δεν μας το έχει κοινοποίηση, να το πούμε έτσι. Δεν έχουμε μια εικόνα για αυτά ήδη από τους tour operator και όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν στην περιοχή και προσελκύουν τον τουρίστα, με ποιο τρόπο και τι είναι αυτό που ζητάει ο τουρίστας, δεν μπορούμε να το αντλήσουμε ήδη από αυτό.
Αυτό με αυτό θα κάνουμε. Ποιος θα το κάνει αυτό? Δεν το έχει κάνει κανείς. Ναι, όχι. Εννοώντας ο Δήμος. Ο Δήμος πρέπει να το αναθέσει σε κάποιον. Ο Δήμος δεν έχει κάποια δεδομένα συγκεντρωτικά να ξέρει. Ο επισκέπτης δηλαδή που έρχεται εδώ, για ποιο λόγο επιλέγει την Ιερά Πέτρα, εσείς το ξέρετε? Εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Παρόλο που είμαι τόσα χρόνια στον τουρισμό, έχω ακούσει πολλές διαφορετικές απόψεις. Άλλοι μου έχουν πει μας αρέσει το κλίμα. Άλλοι μου έχουν πει μας αρέσουν οι άνθρωποι. Άλλοι μου έχουν πει μας αρέσουν οι παραλίες. Αυτά λοιπόν λίγο πρέπει να τα συγκεντρώσουμε. Θα τα συγκεντρώσετε, να τα ιεραρχήσετε, να δείτε ποιο είναι το πρώτο, ποιο είναι το δεύτερο, τι θέλει ο τουρίστας. Να δούμε τι ακριβώς, πώς ακριβώς μπορούμε να διαφοροποιηθούμε, γιατί ξέρετε, αυτό το πράγμα όπως όλοι και άλλες περιοχές. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας και θα βγει μέσα από την έρευνα αυτή που πρόκειται να γίνει. Έτσι. Αυτό είναι ο σκοπός πλέον. Να έχουμε μια επιστημονική προσέγγιση σε όλο αυτό που λέμε το τουριστικό προϊόν. Γιατί το να προτάμε αποσπασματικά δεξιά-αριστερά είναι το να καταθέτει κάθε ένας από εμάς την εμπειρία του. Δεν μπορούμε μετά να στοχεύσουμε. Όχι, έχετε δίκιο. Οπότε θέλετε μια επιστημονική, ας πούμε, αποτύπωση όλων αυτών. Στο πώς θα κινηθεί ο Δήμος. Και πώς, και από εκεί και πέρα, πώς θα προωθηθεί αυτό, μέσω ποιων δεδομένων, διαδίκτυο. Αυτό. Και αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που θα είναι το αποτέλεσμα της εργασίας, της μελέτης ουσιαστικά πριν να γίνει πάνω στο brand name. Δηλαδή, θα είναι η αποτύπωση. Θα είναι η καταγραφή από εκεί και πέρα, σας λέω, των συντηρητικών πλεονεκτημάτων και πού μπορούμε σαν Δήμος να δώσουμε βάση. Έτσι, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες διαδρομές ορεινές, τις οποίες τις γνωρίζουμε μόνο εμείς κάποιοι λίγοι. Δεν τις γνωρίζει ο κόσμος έξω. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου το οποίο τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να μπούμε υπό στη διαδικασία να δούμε πώς θα το προβάλλουμε αυτό. Να. Θα πρέπει σίγουρα να χτίσουμε κάποιο λογότυπο, έτσι να το πούμε έτσι, κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία που να παραπέμπουν στην Ιερά Πέτρα και από εκεί μετά να δούμε και τον τρόπο που θα τα προβάλλουμε όλα αυτά τα μέσα και θα χρησιμοποιήσουμε, ώστε σας λέω να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους. Σίγουρα θα βοηθήσει και την οικονομική υπηρεσία στο να κάνει ένα καλύτερο σχεδιασμό. Σας υπενθυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια ο προϋπολογισμός για την τουριστική προβολή ήταν στα 20.000 ευρώ ετησίως. Εμείς με κάποιες ενέργειές μας το ανεβάσαμε στις 35. Αυτό θα πρέπει να το ανεβάσουμε κι άλλο. Αλλά για να μπορέσουμε να το ανεβάσουμε κι άλλο, θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε, κοστολογημένα, προκειμένου να μπορούμε να το δικαιολογήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν θα φέρουμε κάποια τροποποίηση προϋπολογισμού, αλλά και προς τους πολίτες. Να ξέρουν ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό. Αναμένουμε αυτά τα αποτελέσματα και σε αυτό το κόστος. Άρα χρησιμοποιούμε λοιπόν τις νέες τεχνολογίες επί της ουσίας για τη δημιουργία, έτσι. Κατ' ουσίαν αυτό θα γίνει, έτσι. Υπήρξε άλλη μια συζήτηση σχετικά με τα μέσα στα οποία ο Δήμος προβαλόταν τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία ήταν κάποια περιοδικά, είτε στα ΚΤΕΛ, είτε στις συνοικές γραμμές, στα ΝΕΚ κλπ, τα οποία... μπορώ να σας πω, μόχον αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε, γιατί είναι ένα κόστος γύρω στα 3.000, να σας πω έτσι, σε κάθε μέσο, αλλά ωστόσο είπαμε ότι προτιμούμε όλο αυτό να το ρίξουμε στην ηλεκτρονική έτσι, προβολή, τουλάχιστον για φέτος, δηλαδή μέσα από social media, μέσα από χορηγούμενες διαφημίσεις, ενδεχομένως κάποια banners ιστοσελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος, από το να δώσουμε κάποια χρήματα σε κάποιο περιοδικό σωστά. Το οποίο... Αρκεί να ξέρουμε πού στοχεύουμε. Δηλαδή, στοχεύουμε στον εσωτερικό τουρισμό, στοχεύουμε στο διεθνή και σε ποιες χώρες. Και δηλαδή... η συμμετοχή μας σε εκθέσεις οι οποίες γίνονται σε σχέση με τον τουρισμό. Είναι ένα σημείο το οποίο έχει και ιδιαίτερη αναφορά, πέραν, ίσως και πιο δυνατή ακόμα και από το διαδίκτυο κάποιες στιγμές. Κοιτάξτε, οι εκθέσεις αυτές καθ' αυτές, εγώ θα σας εξειδικεύσω λίγο λέγοντας πως καταρχήν ναι, αλλά θεωρώ ότι πιο εξειδικευμένες όπως αυτό στο οποίο παρευρέθηκε ο κύριος Κουλούδης τον προηγούμενο μήνα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, έχει μεταβεί στο Κάιρο για να εκπροσωπήσει το Δήμο σε ένα workshop που γινόταν εκεί. Ουσιαστικά το workshop αυτό τι είναι, ήταν 120 tour operator της Αιγύπτου, οι οποίοι ασχολούνται με τουρισμό πολυτελείας, ήταν σε επαφή με φορείς από εδώ από την περιφέρεια Κρήτης
και σε επικοινωνία προκειμένου και εμείς να προβάλλουμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας κατά εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε αυτόν τον τουρισμό πολιτικό. Εδώ βέβαια και η Δήμαρχε παίζει και το θέμα υποδομών. Έτσι. Αυτό ακριβώς είμαι έτοιμο να πω. Οι υποδομές, ας πούμε. Το κόστος των υποδομών. Κάτσε τώρα, ένας Αιγύπτιος παραδείγματος χάρη για να φύγει από το Κάιρο θα πρέπει να έρθει Αθήνα. Από Αθήνα θα πρέπει να πάρει το καράβι, το αεροπλάνο, να έρθει Ηράκλειο. Δηλαδή όλο αυτό το tour είναι μεγάλο. Προϋποθέτει. Όχι και υποδομές περιοχής. Υποδομές περιοχής, εννοείται. Όλο, μα όλο μαζί. Να σας πω, οπότε, να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Έτσι, το οποίο το έχω και το. Δεν ξέρω, έχετε στο μυαλό σας την εικόνα της γαλλικής πολυνηστίας ή κάποιων έτσι απομακρυσμένων προορισμών που. Για να φτάσει κάποιος πραγματικά μπορεί να φτάσει για αρκετές ώρες. Έτσι, κάποια σπιτάκια που είναι χτισμένα πάνω στη θάλασσα και το καθεστώς. Το λέω τώρα έτσι χαριτωμένο. Ναι, όχι, σωστά το λέτε εσείς, αλλά εμείς τι θα δείξουμε, δηλαδή πώς θα δελεάσουμε. Εκεί λέτε τώρα για σπιτάκια πάνω στη θάλασσα, ωραία, όμορφα, ρομαντικά, διαφορετικά. Εμείς τι το διαφορετικό θα δείξουμε εδώ πέρα. Αυτό θέλουμε να δούμε. Αυτό ακριβώς θέλουμε να δείξουμε. Να δούμε. Εκεί αποσκοπεί και η μελέτη που κάνουμε. Δηλαδή θέλουμε να δούμε ακριβώς ποια σημεία θα πρέπει να τονίσουμε πέρα από το νοικοκύρεμα που χρειάζεται στα βασικά έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ελεύθερο τουρισμό, για τουρισμό πολυεταιρείας, αλλά ωστόσο δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και το μαζικό τουρισμό, ο οποίος είναι ο βασικός χρηματοδότης του τουρισμού στην περιοχή μας. Από εκεί και μετά, σίγουρα θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις συνολικότερες, οι οποίες θα μπορέσουν να προσελκύσουν πέρα από τις μονάδες τις τουριστικές που θεωρώ ότι στην περιοχή μας προσφέρουν ένα πολύ αναβαθμισμένο τουριστικό προϊόν, ειδικά οι μονάδες 4 και 5 αστέρων, έτσι. Αλλά από εκεί και μετά κάποιος που θα βγει έξω πραγματικά να μπορεί να αντικρίσει έναν όμορφο περιποιημένο δήμο με τα καλά του τα εστιατόρια, ενδεχομένως με μια έτσι μικρή μαρίνα να μπορεί να κάνει μια εκδρομή, μια κρουαζιέρα στα γύρω νησιά που έχουμε τη Χρυσή και στο Πουσπονίσιο και το κάθε άλλο. Αυτό προϋποθέτει όμως να φτιαχτεί και το πλακόστρωτο, να φτιαχτούν και τα πλακάκια, τα πεζοδρόμια, να μπορεί να υπάρχει μια ωραία διαδρομή, που με συγχωρείς Βαγγέλη, από το Πέτρα Μάρε παράδειγμα και πεζόδρομος, να φτάνει κάτω στην Ναυμαχία, δηλαδή μπορεί να φτιάξουμε ένα μύθο γύρω από κάτι, κάποια... Δεν είναι μόνο η πόλη της Ιεράπετρας, είναι και το σύνολο των περιοχών. Μου λέω για το κέντρο της Ιεράπετρας, ας πούμε, λέω γι' αυτό και εννοείται και για τα δημοτικά μας γεννήματα. Το καθένα έχει την ομορφιά του. Ακριβώς. Οι ιδιαιτερότητες θα φανούν, υποθέτω, στην περιφέρεια της Ιεράπετρας, γιατί η πόλη της Ιεράπετρας, σαν Ιεράπετρα, έχει τα σημεία αναφοράς της, αλλά προφανέστατα πρέπει να γίνει στο σύνολο. Οπότε ο στρατηγικός σχεδιασμός θα έχει τρία στάδια: βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια. Και για πόσο χρονικό διάστημα. Αυτό σας λέω, κατ' ουσίαν ο σχεδιασμός θα αφορά μια περίοδο από 3-5 χρόνια. Φέτος ουσιαστικά θα γίνει το πρώτο στάδιο που θα είναι ο σχεδιασμός, δηλαδή η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, ο σχεδιασμός του brand έτσι, και ότι αυτό θα περιλαμβάνει. Και από εκεί και μετά, στα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μια αναλυτική καταγραφή των τιμάτων και των ενεργειών που θα πρέπει να γίνει προκειμένου να αναδειχθεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Φέτος τώρα, αυτό είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε και Δήμαρχε, επιστημονικά να τεκμηριωθεί αυτό, να βγει σωστά, γιατί είμαστε στα χρόνια του φαίνεσαι, του μάρκετινγκ. Είναι λάθος να μην το χρησιμοποιούμε αυτό και το εργαλείο. Να κάτι άλλο. Ναι. Συγγνώμη, όχι, όχι, είναι, αλλού ήθελα να το πω. Είναι ένα σχέδιο το οποίο εγώ σήμερα μπορεί να είμαι στη θέση αυτή που είμαι. Αύριο όμως δεν θα είμαι. Έτσι, αλλά θα μπορεί ο επόμενος που θα αναλάβει τη θέση αυτή να ακολουθήσει, να πατήσει πάνω σε αυτό το σχέδιο και να το ακολουθήσει. Καταλάβει ποια είναι το που εξυπηρετεί αυτή. Να υπάρχει μια συνέχεια. Να. Ωραία. Τώρα λοιπόν, φέτος, πού έχουν ξεκινήσει οι τουρίστες και έρχονται, βασικά πρέπει να δούμε το θέμα καθαρή πόλη. Πώς λέμε, καθαρά χέρια, καμία σχέση. Καθαρή πόλη λοιπόν. Το δεύτερο είναι το Open Mall και η Δημαρχία. Και να σας πω κάτι, τόσες και τόσες εταιρείες τώρα είναι, το έχω ξαναπεί αυτό, έρχονται, σκάβουνε, ξανασκάβουνε την πόλη. Δεν έχουμε ζητήσει ποτέ ένα ανταποδοτικό σε αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι από Αναστασάκη, δήμαρχο, που λέει, ας πούμε, παιδιά, θα βάλουμε όλη την Ιεράπετρα, ας πούμε, Wi-Fi. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και κρίσιμο που σας λέω, παράδειγμα. Ανταυτού, λοιπόν, βλέπουμε κάτι κουμούτσες που έχουν στηθεί εκεί στην αστυνομία παραδίπλα.
το οποίο φαντάζομαι ότι στα πλαίσια του Open Mall και από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι έμαθα, θα μπουν λουλούδια εκεί σε ένα παρτέρι ξύλινο με παγκάκι από κάτω λουλούδια. Δηλαδή αυτό είναι αντιαισθητικό. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το βάλει αυτό εκεί πέρα? Δηλαδή πραγματικά ναι, τώρα σας αρέσει σας αυτό? Δηλαδή πραγματικά τώρα. Εγώ θεωρώ ότι αν μα μου κόβει και τη θέα στη θάλασσα αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί, ας πούμε, να σας πω κάτι. Μπορεί, ξέρω εγώ, η προηγούμενη δημοτικέρχη να είχε κάποια σχέδια τα οποία ενδεχομένως κρύθηκαν κιόλας με τις εκλογές. Οπότε αυτό τώρα, γιατί την κουμούτσα αυτή την έχετε εκεί, πραγματικά τώρα. Μου χαλάει την αισθητική μου. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κάνω λίγο υπομονή να το δούμε λίγο λεπτομέρειο. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Και μετά θα τα ξαναπούμε τότε. Ωραία, θα τα ξαναπούμε τότε. Να δούμε, είναι υποκειμενικό βέβαια. Εμένα μπορεί να μην μ' αρέσει, εσάς μπορεί να σας αρέσει. Οπότε να μην τα βρούμε πάλι. Και εμένα έτσι όπως είναι δεν μ' αρέσει. Αλλά θέλω πρώτα να το δω τεμένο, έτσι να το δω ολοκληρωμένο και μετά να εκφέρω μια αντικειμενική άποψη. Από εκεί και μετά, σίγουρα κάποια προγράμματα, ειδικά τα επιχορηγούμενα, έχουν θέσει προϋποθέσεις. Mm. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη δαπάνια. Όχι, πολύ σωστά το κάνετε και πάρα πολύ σωστά και μπράβο. Φέτος τι κάνουμε? Δηλαδή, το Open Mall, ας πούμε, εντάξει. Τι γίνεται, γιατί ήταν. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ναι, αυτό πότε θα το ολοκληρώσουμε αυτό? Τώρα, δηλαδή, όσον αφορά τα πεζοδρόμια, αυτά που την είσοδο της πόλης, ξαναλέμε ότι εκεί το λουλουδάκι, βρε παιδί μου, έπρεπε να έχει φυτευτεί εδώ και από τον Μάρτη, ας πούμε. Είναι κακή εικόνα της πόλης. Θα το διαιωνίζουμε αυτό το πράγμα? Όχι, όχι, θα γίνει όλα. Απλά να σας πω κάτι. Παραλάβαμε κάποια πράγματα τα οποία σε σχέση με την καθημερινότητα είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω. Που σημαίνει αυτή τη στιγμή η τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια γι' αυτό, γιατί έχει και την υπηρεσία πρασίνη υπό τη στέγη, να το πούμε έτσι, κινείται με βάση προτεραιότητες προκειμένου σιγά σιγά να φέρουμε το Δήμο μας στο επίπεδο που θέλουμε. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Γίνονται σταδιακά κάποια πράγματα. Αυτό που με ρωτήσατε με το Open Mall, είναι ακόμα να μπουν και δύο πινακίδες φωτεινές, έτσι, πληροφοριακές, οι οποίες έχουν ήδη προσθετηθεί. Μία θα είναι στο σταθμό των ΦΕΛ και η άλλη θα είναι στην κεντρική πλατεία, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να λαμβάνει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το Δήμο. Από εκεί και μετά, σας λέω, εμείς σαν Δημοτική Αρχή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό που προβλεπόταν, το φυσικό αντικείμενο, όπως λένε, του συγκεκριμένου πλάνου, της συγκεκριμένης μελέτης του Open Mall. Και από εκεί και μετά, ανάλογα με τα περιθώρια που μας δίνει φυσικά ο νόμος, θα μπορέσουμε και θα προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις, προκειμένου να φέρουμε κάποια πράγματα σε αυτά που θεωρούμε εμείς ότι είναι σκηπικά όμορφα και ταιριάζουν έτσι στην περιοχή μας. Απλά θέλουμε λίγο υπομονή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα, είναι πολλά τα θέματα που έχουν σκάσει μαζί. Τα προτεραιοποιούμε, αλλά πιστέψτε με ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και μεταξύ των αντιδημάρχων αλλά και μεταξύ των υπηρεσιών, προκειμένου να τα φέρουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα εις πέρα. Πάντως είναι και εικόνα του Δήμου σχετικά με την είσοδό του, όχι τόσο σαν είσοδο, αλλά σαν διαδρομή που για να μπει κάποιος μες στην πόλη, η οποία με μοναδικό τρόπο ουσιαστικά το αυτοκίνητο, γιατί ο πεζός δεν έχει ιδιαίτερες επιλογές, αν το προσέξει κάποιος. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα μονοπάτι το οποίο κινείσαι απλά γιατί εκεί πρέπει να κινηθείς. Αλλά είναι μέσα δηλαδή στο σχεδιασμό και μια αλλαγή. Ναι, μας έπεσε η γραμμή. Κάτι γίνεται εδώ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι, λοιπόν, μέχρι να ξαναβρούμε τον αντιδήμαρχο, για να κλείσουμε έτσι ωραία, υπεραξία στην πορεία. Κύριε Δήμαρχε, μείναμε στα σημερινά. Μ' ακούτε? Ναι, συγγνώμη, πειράζει. Λοιπόν, όχι, απλά προσπάθησα να συνοψίσουμε την όλη κουβέντα, για να μείνει κενό. Κουβέντα, αλλά λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι χρειάζεται αυτή η αλλαγή και στη δυνατότητα που κάποιος μπαίνει στην πόλη να μπορεί να την επισκεφθεί χωρίς να έχει την ανάγκη του αυτοκινήτου. Ένα. Και δεύτερον, αυτό το παράδειγμα το οποίο φέρατε και ήταν πολύ καλό και σωστό όσον αφορά άλλες περιοχές του πλανήτη, οι οποίες έχουν τα σπιτάκια σε διάφορα σημεία, για να χτίσουν αυτό το brand name και αυτή την εικόνα, χρειάστηκαν δεκαετίες. Βέβαια, δεκαετίες. Και σας λέω, είναι θέμα, δηλαδή πολλές φορές και εγώ αυτό που λέω είναι ότι οι ακριβοί προορισμοί δεν είναι απαραίτητα, ακριβή εισαγωγικά έτσι, δεν είναι απαραίτητα και πλέον προσβάσιμοι.
ενώ πλέον εύκολα προσβάσιμη. Ναι. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, σας λέω, είναι να δούμε λίγο τι μπορούμε να παρέχουμε σαν Δήμος Ιεράπετρας. Να την κάνουμε θελκτική την Ιεράπετρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε και τον επισκέπτη. Απλά να έχουμε κερδίσει και το Δημότη πρωτίστως, γιατί εκεί θα είναι μια ουσιαστικά ανταπόκριση του ενός των άλλων. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, εμείς επιζητάμε και τη συνεργασία των Δημοτών, προκειμένου να έχουμε πραγματικά ένα καθαρό, περιποιημένο και φιλόξενο Δήμο. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να θέλουμε τουρισμό και να πετάμε τα σκουπίδια μας ή τα αγκώδια αντικείμενά μας στους κάδους ή να τα αφήνουμε απ' έξω, να πηγαίνουν οι γάτες, να τα σκίζουν και από την άλλη μεριά να λέμε ότι θέλουμε τουρισμό και θέλουμε καθαρή πόλη. Θα πρέπει όλοι να είμαστε υπεύθυνοι πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι, και να λειτουργούμε κοινωνικά, να λειτουργούμε συλλογικά. Ότι ξέρεις τι, δεν τα ξεφορτώνομαι εγώ τα σκουπίδια μου και τα φορτώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Mm. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία, γιατί πραγματικά αυτό θα το δούμε στο μέλλον μπροστά μας. Θα το δούμε μπροστά μας και στα παιδιά μας και στο περιβάλλον που ζούμε. Mm. Ήδη νομίζω το συναντούμε. Ναι. Mm. Ναι. Ωραία. Κοιτάξτε, οπότε περιμένουμε. Ναι, κύριε Δημαρχέ. Ακούμε. Ναι, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας λέω, υπάρχει συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, προκειμένου να έχουμε όσο δυνατόν μια καλύτερη εικόνα στην καθημερινότητα. Ωραία. Και του Δημότη, αλλά και του επισκέπτη. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, θέλει ας πούμε 5 ωραίες πινακίδες που να ενημερώνουν τον πολίτη, τον επισκέπτη, πώς θα πάει, πού. Να μην χάνετε μέσα στα δρομάκια της Ιεράπετρας έτσι όπως είναι οι δρόμοι. Εμείς μπορεί να τους έχουμε συνηθίσει τώρα και ξέρουμε τη διαδρομή. Αλλά βάλτε τον εαυτό σας τώρα ως επισκέπτης στην πόλη που θα ξέρει ποιο στενάκι θα μπει, ποιο θα βγει κλπ. Δεν θέλει πολλά. Ας πούμε, μόνο δρόμοι. Πώς το λένε. Όχι, αυτά τα. Πλακοστρώσεις, τι. Τις διαγραμμίσεις πλάχνω. Αυτές. Τι πιο απλό από να γίνει μια διαγράμμιση πεζού που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση έτσι, οι πολίτες της Ευρώπης παράδειγμα και όχι μόνο στις διαγραμμίσεις πεζών. Δηλαδή, έτσι απλά πραγματάκια. Που αλλάζουν. Δηλαδή το παραλιακό εδώ πέρα μέτωπο, ή κάτω από την αστυνομία, τα πλακόστρα τα σπασμένα. Δηλαδή κάποια τέτοια πραγματάκια. Δεν ξέρω, νομίζω μπορεί να γίνει παρέμβαση. Μπορούν και αυτά. Δεν θέλουν πολύ. Δεν θέλουν πολύ πολλά χρήματα. Αυτό. Δηλαδή ταμπέλες που θα πηγαίνει, πώς. Τέτοια 2-3 πραγματάκια νομίζω δεν είναι τώρα, το λέμε χρόνια. Αυτά. Κοιτάξτε, συνέχεια αυτό που σας λέω, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έτσι, ήδη συζητάμε την τεχνική υπηρεσία για να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις στον χώρο της ναυμαχίας. Έτσι, σας το αναφέρω αυτό σαν παράδειγμα. Τι εννοούμε, να μπουν κάποιοι μικροί κάδοι, να αποκατασταθεί ο φωτισμός, να μπουν ίσως κάποια παγκάκια για να μπορούν αυτοί που φτάνουν εκεί ας πούμε, να καθίσουν. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή, ξέρετε ότι η συγκεκριμένη περιοχή εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου. Yeah. Δηλαδή, η ανάπλαση ουσιαστικά ξεκινάει από την περιοχή της Ναυμαχίας και φτάνει μέσα στο παραλιακό γυμναστήριο. Αυτό που λέγαμε όλο που συζητούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για το οποίο είμαστε ακόμα σε φάση αναζήτησης χρηματοδότησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν προχωράει ακόμα η ανάπλαση, δεν πρέπει εμείς να κάνουμε παρεμβάσεις εκεί ώστε ο χώρος αυτός να γίνει φιλόξενος και ασφαλής, γιατί φαντάζομαι έχετε πάει στην περιοχή εκεί βράδυ. Να. Ξέρετε ότι φαντάζει, δεν είναι ό,τι καλύτερο και δεν μας θυμάει και σαν Δήμο. Και είναι μια όμορφη περιοχή, μια όμορφη γωνιά, που μπορεί με λίγα χρήματα έτσι και με μεράκι να φτιαχτεί. Και, κάτω και να ζωντανέψει και να αξιοποιηθεί και να γίνει και κάποιος φιλός ενδεχομένως. Δηλαδή, αυτό σας λέω, κάνουμε πραγματικά, η τεχνική υπηρεσία είναι συνέχεια υπατμών, να το πούμε έτσι, κάνοντας παρεμβάσεις, διορθώνοντας προβλήματα, κάνοντας αποκαταστάσεις χώρων. Είδατε και το φωτισμό σε αρκετά στενά στην περιοχή μας, τα οποία ήταν πολλά χρόνια χωρίς να έχουν φως. Έτσι. Δηλαδή, γίνονται, σας λέω, γίνονται ενέργειες πολλές, μικρές, οι οποίες όμως θεωρώ ότι θα φανούν πιο εύκολα σε κάποιον ο οποίος ήρθε πριν ένα χρόνο και θα πει, ας πούμε, φέτος και θα δει πραγματικά τη διαφορά. Είναι καλό που γίνονται. Απλά μπορούν να μπουν και σε σκέψεις έως και η πίεση κυκλοφορίας στο σημείο από το λιμεναρχείο και μετά. Είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να αναδείξουν ολόκληρες περιοχές
και να τις κάνουν ακόμα πιο φιλικές για αυτόν ο οποίος θέλει να τις επισκεφθεί χωρίς αυτοκίνητο. Γιατί το μόνιμο πρόβλημα της κυκλοφορίας και της κίνησης των αυτοκίνητων μες στην πόλη τα γνωρίζετε και εσείς καλύτερα και από την προηγούμενη ιδιότητά σας, αλλά και από τη νέα. Σωστά, ισχύει αυτό που λέτε. Ωραία. Δυστυχώς η πρόσβαση στην πόλη μας, ειδικά κάποιες ώρες μέσα στη μέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, κύριε Δήμαρχε, για το τουριστικό μας προϊόν. Κοιτάξτε, ναι. Αυτό ένα άλλο που απλά συζητήθηκε, ένα τελευταίο θέμα, έτσι, το οποίο θα το συζητήσουμε και αργότερα φυσικά, ήταν για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Δηλαδή, ναι. Αυτό που είσαμε πέρα από το σχεδιασμό που θέλουμε για το τουριστικό προϊόν, έτσι, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, ήταν να δούμε λίγο και τι εκδηλώσεις θα κάνουμε το Σεπτέμβριο στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, το οποίο θα συζητηθεί σε επόμενη τουριστική επιτροπή, η οποία προγραμματίζεται να γίνει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, προκειμένου να μην έχουμε το φαινόμενο που υπήρξε πέρυσι, όπου δυστυχώς λόγω τελευταίας στιγμής κάποιες δράσεις που ήταν να γίνουν δεν έγιναν γιατί δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο. Σε γενικές γραμμές είναι πολλά τα μέτωπα. Τρέχουμε, σας λέω, και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι αλλά και οι υπηρεσίες πραγματικά με φιλότιμο τρέχουν καθημερινά προκειμένου να ο πολίτης πραγματικά και όλοι μας να είμαστε περήφανοι να λέμε ότι ζούμε στην Ιερά. Για να δούμε πότε θα φτάσουμε. Πέραν από τις χρηματοδοτήσεις που πιθανόν θα απαιτηθούν, τα οικονομικά του Δήμου για να μπορεί να έχει την άμεση δυνατότητα, σε κατάσταση ποια βρίσκονται? Εντάξει, έχουν σκάσει, να το πούμε εισαγωγικά, κάποιες δαπάνες οι οποίες δεν τις περιμέναμε, όπως ήταν αυτό το κονδύλι, αυτός ο λογαριασμός της ΔΕΗ, στους 800.000, το οποίο είχε αναφερθεί πριν περίπου ένα μήνα. Το οποίο βέβαια κατόπιν ενεργειών και της Γενικής Γραμματέως αλλά και της Οικονομικής Υπηρεσίας έχει ρυθμιστεί σε 60 δόσεις. Υπάρχουν επίσης και κάποιες άλλες δαπάνες οι οποίες έχουν μπει και αυτές σε προγραμματισμό, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί. Είναι λίγο στενά τα οικονομικά. Θέλω όμως να πιστεύω ότι με τα μέτρα που θα λάβουμε και οι πολίτες έτσι, να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν να ρυθμίσουν και να εξοχλήσουν τις πλαίσεις του Δήμου, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά και πραγματικά να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε σωστές υπηρεσίες στους δημότες μας. Εγώ αυτό θα ήθελα να καλέσω πάλι από το βήμα σας, να έρθουν όσοι έχουν πλαίσεις στο Δήμο, να έρθουν να ρυθμίσουν. Mm-hmm. Ήδη έχουμε μία συνάντηση σήμερα για να προγραμματίσουμε κάποιες διακοπές υδρομέτρων σε δημότες, συνδημότες μας, οι οποίοι δυστυχώς παρόλες τις οφείλησεις μας δεν ήρθαν είτε να ρυθμίσουν είτε να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Mm-hmm. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί γνωρίζουμε ότι το νερό είναι ένα βασικό αγαθό. Ωστόσο, δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και δεν μπορούν και οι υπηρεσίες, ξέρετε, είναι εκτεθειμένες αν δεν προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής σύσπρασης όσον αφορά τις πρόσβασεις οφειλές. Mm-hmm. Συνεπώς, θα ήθελα ακόμα μια φορά να καλέσω τους δημότες να έρθουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, να τις ρυθμίσουν, γιατί πραγματικά ο Δήμος ό,τι χρήματα εισπράττει τα επιστρέψει στο Δημότη. Αυτό είναι ό,τι θυμάται. Είναι ανταποδοτικά τα έσοδα. Είναι θέστατο. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε, κύριε Δήμαρχε. Καλή επιτυχία σε αυτό το σχέδιο. Νομίζω ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση, για να μην λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του πώς θα οργανωμένα οργανωμένα και με βάθος χρόνου. Ναι. Αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Είναι η πραγματικά μεγάλη αλλαγή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Επίσης, γεια σας.